Το Σάββατο 4 Μαρτίου, στο κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων, θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής και Ελεύθερης Πάλης Ανδρών και Γυναικών. Αυτό σημείωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σερών, Πέτρος Αγγελίδης, και οι αρμόδιοι φορείς της διοργάνωσης σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, αφού θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες. Στις Σέρες θα βρεθούν 250 αθλητές από όλη την Ελλάδα, ενώ αναμένεται οι φιλοξενούμενοι να ξεπεράσουν τους 500. Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ αναφέρθηκε στην ετοιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σερών, λέγοντας ότι μπορούν να φιλοξενήσουν κορυφαίες αθλητικές εκδηλώσεις. Ο ΟΠΑΚΠΑ δηλώνει για μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση πανέτοιμος. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλείται να διοργανώσει μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, ίσως ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα που γίνονται στο νομό μας τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τους αθλητές, τις αποστολές. Και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η διοργάνωση θα δώσει μια τεράστια δυνατότητα στον αθλητισμό του Δήμου Σερών και είμαι σίγουρος πως θα υπάρχουν και επιτυχίες. Ο Ολυμπιονίκης Απόστολος Τασκούδης καλωσόρισε τους αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες και ευχαρίστησε τον Δήμο Σερών για την φιλοξενία του πρωταθλήματος πάλης. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών ξαναέρχεται στις Σέρες, στη μητέρα της πάλης όλης της Ελλάδος. Θα έλεγα ότι είναι μια επανεκκίνηση της πάλης από τη βάση και γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Η θετική αυτή συνήθεια του να αναλαμβάνει αυτό το Πανελλήνιο κάθε χρόνο ή έστω ένα Πανελλήνιο είναι ό,τι καλύτερο για την πόλη μας. Ο προπονητής Χρήστος Γάτσιος αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα των αγωαθλητών και τόνισε ότι οι προπονητές και αθλητές αλλά και οι διοργανωτές είναι πανέτοιμοι για τους αγώνες. Το Σαββάτο στις 9.30 ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Και στις 5.30 με 6 η ώρα θα είναι τελετή έναρξης, η παρέλαση και η τελική των αγώνων. Εγώ θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Σερών και στους χορηγούς μας που μας βοηθούν ακόμη μια φορά για να πραγματοποιήσουμε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης.